Υποδεχτούμε έναν Χαράλαμπο. Όχι εμένα βεβαίως. Ένα συνονόματο Χαράλαμπο. Έχει κάνει τέτοια χαρά, παιδιά, που βρήκε ένα συνονόματο. Μα τέτοια χαρά. Λοιπόν, μαζί μας είναι ο κύριος Χαράλαμπος Παντερής, είναι ο πρόεδρος της τοπικής κοινότητας στο Φόδελε. Καλώς ήρθατε. Κυρία Καρτζουτάκη, καλησπέρα. Κύριε Σαββίδη, ευχαριστώ για την πρόσκληση. Εμείς ευχαριστούμε. Και, να σου πω... και κοντά στο Ρέθυμνο τώρα, γιατί είναι και μια ανάσα. Στα σύνορα, των δύο νομών. Και έχω τη χαρά, θα το πω και αυτό, δεν μπορώ, γιατί με τον κύριο Παντερή έχουμε κάνει και τηλεοπτικό ρεπορτάζ μαζί. Αχα. Σε ένα ιστορικό παλιό ξενοδοχείο στο κέντρο του Ηρακλείου που έχει ανήκει, άμεση ναι, σχέση. Ανήκει στο κοινότητα του Φόδελε κατά το ίμιση, το οποίο προσπαθούμε τόσο καιρό να το αγοράσουμε και έχουμε κάποια θέματα, έχουν οι ιδιοκτήτες με τους τίτλους εκεί. Μας καλυστερούμε. Το παλεύουμε, πιστεύω τώρα ότι... Α, δηλαδή, πότε κάνατε το ρεπορτάζ? Είναι πριν δύο χρόνια, πρέπει να είναι. Οπότε, πριν 2,5 χρόνια. Η εξέλιξη σε αυτά τα 2,5 χρόνια ποια είναι? Είναι ότι οι συμβολιογράφοι μας καλυστερούν, αυτό είναι. Δηλαδή, και να διορθώσουν τίτλους που είχαν κάποια θέματα και στην συνέχεια τώρα που θα χρειαστεί. Έτσι, νομίζω ότι είναι το πιο σημαντικό, ότι καθυστερεί και είναι ένα μνημείο. Έχει κηρυχτεί το 1992 διατηρηταίο. Ποιο είναι, ποιο? Είναι το Αίγυπτος. Είναι ιστορικό, είναι κάτω στην... Καλοκαίρι. Στη Λεωφόρο Καλοκαιρινού. Ναι. Είναι πολύ σημαντικό κτίριο. Το καλά, οποίο... είναι εντυπωσιακό μέσα. Εσείς που είχαμε πάει μαζί, είναι πραγματικά. Είναι πολύ ωραίο. Τι λέτε, φοβερό. Είναι περιουσία του Φόδελε αυτή. Κατά το ίμιση και ένα άλλο κτίριο στο κέντρο του Ηρακλείου, στην πλατεία Καλλιεργών. Σαν λιοντάρια. Πλησίων του πλάι με το Δημαρχείο του Ηρακλείου. Αλήθεια. Δίπλα στη Λότζια. Ναι, αυτά τα δύο είναι κληροδότημα του Φόδελε, το αείμνηστο του Εμμανουήλ Μελισσίδη, ο οποίος άφησε αυτή την κληρονομιά στο χωριό μας. Mm-hmm. Και το άλλο τουλάχιστον το μπορείτε να το... Αυτό είναι κανονικά. Και το Αίγυπτος έχουμε νίκιο, δηλαδή... Στο ισόγειο, υπάρχει ένα κατάστημα, το θυμάμαι. Ναι. Μάλιστα. Αυτά για το πρώην ξενοδοχείο. Πάμε τώρα... Ωραία. Εγώ ελπίζω γρήγορα να τελειώνουμε με αυτή την ιστορία και να πάρετε το μνημείο να είναι δικό σας όπως σας αξίζει. Να το διατηρήσουμε αυτό θέλουμε. Να το διατηρήσουμε αυτό το κτίριο. Είναι, τέτοια κτίρια στο Ηράκλειο χρειάζονται. Είναι κόσμο. Βεβαίως και χρειάζεται. Κύριε Παντερή. Τώρα, εγώ είδα και αυτή ήταν και η αφορμή που είπαμε να συναντηθούμε εδώ και να τα πούμε. Ένα διαγωνισμό που γίνεται, έναν αρχιτεκτονικό διαγωνισμό που έχει ανακοινώσει το Μαλεβίζιο, ο Δήμος Μαλεβιζίου, για το Φόδελε. Τι περιλαμβάνει αυτό και τι είναι ακριβώς? Λοιπόν, για να βοηθήσουμε τους τηλεθεατές και να καταλάβουμε, είναι ένας διαγωνισμός ο οποίος θα φέρει κάποιες μελέτες, θα δώσει κάποιες μελέτες για την ανάπλαση του συνόλου όλου του οικισμού, όλου του χωριού. Όλο το χωριό, όλο το χωριό ή μόνο είναι, το πρώτο όχι, κομμάτι? Όχι, όλο το χωριό. Mm-hmm. Μιλάμε για όλο το χωριό, μελέτες οι οποίες μάλιστα ο πρώτος διαγωνιζόμενος, δηλαδή το πρώτο βραβείο, θα έχει και αυτή τη μελέτη θα εκτελέσουμε. Α, την πρώτη διαγωνιζόμενη. Εμείς ευελπιστούμε να έχουμε όσο το περισσότερους μελετητές. Είναι ο κλασικός αρχιτεκτονικός διαγωνισμός που έχουμε δει σε πολλές περιπτώσεις, όπως στην πλατεία Ελευθερίας. Με βραβεία δηλαδή. Και με βραβείο, τα οποία έχουν και χρηματικό, είναι χρηματικό το έπαθλο. Ο πρώτος, νομίζω, βραβεύεται σε εμάς με 35.000 ευρώ, ο δεύτερος 25. Και το τρίτο βραβείο είναι περίπου στις 17.000 ευρώ. Πολύ σωστά, τα έχουν δώσει μειωμένα από εσά. Στα περίπου τα λέω τώρα. Μια χαρά. Και η ανάπλαση η οποία. Ο διαγωνισμός μέχρι πότε είναι? Τώρα κάναμε τα... Έχει και απόφαση ομόφωνη από το Δημοτικό Συμβούλιο να ανέβουμε τα τέφη δημοπράτησης. Ευελπιστούμε ότι σε λίγο καιρό θα είμαστε έτοιμοι να ξεκινήσει ο διαγωνισμός. Τώρα το χρονοδιάγραμμα ακριβώς, εγώ θεωρώ ότι κάνα χρόνο θα κρατήσει αυτή η διαδικασία. Περίπου. Περίπου ένα χρόνο οι μελέτες. Λοιπόν, ναι. Οπότε μπορούμε να πούμε ότι έχουμε μια πενταετία, ας πούμε, μέχρι ότου ξεκινήσει η διαδικασία. Όταν έρθει η μελέτη, η οποία αυτή θα έρθει πρώτη και αυτή θα προχωρήσουμε, από εκεί μετά είναι θέμα πόρων. Mm-hmm. Να συνεχίσουμε το Πράσινο Ταμείο, θα χρειαστούν άλλοι πόροι, θα δούμε τι μελέτη θα σπάσει το έργο, θα το χωρίσουμε σε διάφορα τμήματα, θα δούμε πώς θα το κάνουμε. Για αρχή όμως είναι κάτι πολύ σημαντικό. Γιατί θα ανεβάσει επίπεδο το Φόδελε, το οποίο είναι ένα χωριό, έχει την ιστορία του. Βέβαια. Έρχεται πολλοί κόσμος από το Ηράκλειο, αλλά και τουρισμό πάρα πολύ που έχουμε το καλοκαίρι. Άρα, μια αναβάθμιση στο χωριό τη χρειάζεται. Και ένα, τώρα που λέτε και για τουρισμό και για επισκεψιμότητα στο Φόδελε, και ένα σημείο κατά δεθέν είναι βεβαίως το Μουσείο του Ελ Γκρέκο, που και εκεί γίνεται ένα σημαντικό έργο. Ένα εκτεταμένο lifting, πώς να το πούμε. Ναι, εκεί τώρα έχουμε ξεκινήσει ήδη τα έργα περίπου και ένα μήνα. Κάνουμε τώρα τη διαμόρφωση του περιβάλλοντα χώρου. Κάποια κτηριακά θέματα που είχαν το βλέπουμε μουσείο. Βλέπουμε και εικόνες, νομίζω, κύριε Παντερή, έτσι, το έργο. Είναι κάποια συντήρηση των κτηρίων που είχαμε κάποια θέματα.
προσβασιμότητα ΜΕΑ που δεν υπήρχε. Πολύ σημαντικό πλέον και αυτό χρειάζεται στις μέρες μας. Εκεί έχουμε θέμα με τις κλίσεις, γιατί είναι υψομετρικά πολύ. Θα χρειαστούμε να προμηθευτούμε ειδικό μηχάνημα που θα μεταφέρει τα ΜΕΑ. Αλλά είναι κάτι το οποίο εμείς το προωθούμε, θα το προχωρήσουμε και το ολοκληρώνουμε σιγά-σιγά. Καθώς και σε δεύτερο χρόνο κοιτάμε να κάνουμε μια ψηφιακή αναβάθμιση του μουσείου, σε ψηφιακό κομμάτι που ήδη δουλεύεται από το Δήμο Μαλευζίου. Το οποίο εμείς τι θέλουμε, δεν θέλουμε το μουσείο να είναι ανοιχτό μόνο τη θερινή περίοδο, δηλαδή την τουριστική, να το πούμε έτσι. Εμείς θέλουμε το μουσείο να είναι όλο το χρόνο ανοιχτό, να έχονται εκπαιδευτικές εκδρομές, να βλέπουν το μουσείο, να μαθαίνουν την ιστορία του μεγάλου μας ζωγράφου, καθώς και να βλέπουν και κάτι το οποίο θα τους θυμίζει την ενετική περίοδο, τη μεταβυζαντινή περίοδο, που έχουμε και το Βυζαντινό ναό από κάτω από την Παναγία. Εκεί τώρα θα υπάρχει και αναψυκτήριο, κύριε. Υπάρχει ήδη αναψυκτήριο και αυτό ανακοινίζεται και αυτό το κτίριο. Αυτό βέβαια τώρα με τα κλειστά μουσεία τους χειμερινούς μήνες είναι πραγματικά μια μάστιγα, αλλά θα μου πεις δεν υπάρχει και τρόπος ας πούμε, να συντηρηθούν. Εμείς θέλουμε τα σχολεία. Εγώ νομίζω ότι πρέπει να επενδύσουμε, να είναι προγράμματα εκπαιδευτικά τα οποία θα φέρουν τα σχολεία και στο χωριό θα δώσουν και μια έτσι, να το πούμε, πνοή στο χωριό το χειμώνα που δεν έχουμε κόσμο. Αλλά είναι και σημαντικό. Εγώ θεωρώ ότι τα παιδιά πρέπει να έχουν κάποια μέρη στην Κρήτη, για την Κρήτη θα μιλάμε, που θα μπορούν να πάνε να δουν κάποια πράγματα τα οποία θα τους μείνουν και τα βοηθάνε έτσι να εξελιχθούν. Και δεν υπάρχουν και μέσα στα σχολικά βιβλία, έτσι. Ναι, πρέπει κάπως να τα μαθαίνουμε αυτά. Η ενετική περίοδος που είναι σημαντική, η βυζαντινή περίοδος στην Κρήτη, δεν έχουμε πολλά μνημεία που να. Η αλήθεια είναι αυτή. Τώρα γίνονται εργασίες όμως και σε εκκλησίες εκεί στο Φόδελε. Για πείτε μας, κύριε Παντερή. Εδώ έχουμε το μεγάλο έργο της ενεργειακής διασύνδεσης Αττικής Κρήτης. Εδώ που βλέπουμε τις φωτογραφίες, ποια εκκλησία είναι αυτή. Είναι ο κεντρικός ναός του χωριού Μιχαήλ Αρχάγγελος, ο οποίος μας χρηματοδοτεί απευθείας ο ΑΔΜΙΕ. Στα αντισταθμιστικά της ηλεκτρικής διασύνδεσης Κρήτης. Απευθείας να μας φτιάξει. Εκεί έχουμε ένα θέμα σοβαρό με τον ναό, είχε σοβαρά προβλήματα με οξείδωση σιδήρων κτλ. Και έτσι μας βοηθήσανε να επισκευάσουμε τον κεντρικό ναό του χωριού, ο οποίος είχε πολλές φθορές. Τους ευχαριστούμε και πάρα πολύ, γιατί και σε άλλα πράγματα έχουμε διάφορα ανταποδοτικά και σε έργα οδοποιία και τα λοιπά. Γιατί έχει όχληση το Φόδελε από τη. Τα από τα 10,5 χιλιόμετρα της υπογειοποίησης του καλωδίου, τα 9 περίπου είναι στο Φόδελε. Για την Κορατιά που. Υποτιθέμενη περιοχή Κορατιάς που βγαίνει το καλώδιο μέχρι το σταθμό μετατροπής Δαμάστας είναι τα περίπου 10,5 χιλιόμετρα. Τα 9 είναι μέσα στα κοινωνικά μας όρια. Είναι επιτυχία και για το Φόδελε και για το Δήμο Μαλευζίου. Έχει πάρει και πολλά αντισταθμιστικά από το έργο. Και το έργο της οδοποίησης που εκτελείται ήδη, δηλαδή που υποζωπεί το καλώδιο, αναβαθμίζει την περιοχή, διότι αυτός ο αγροτικός δρόμος που κατασκευάζεται τώρα. Υπήρχε αγροτικός δρόμος και φτιάχνεται τώρα, τον φτιάχνει το υποζωπής του καλωδίου, το έργο οδοποίησης που κάνουν. Αυτή η οδός μέχρι τη Δαμάστα, κοιτάμε να την κάνουμε δημοτική οδός, άρα θα αναπτυχθεί πάρα πολύ η περιοχή. Αυτό προσδοκούμε και αυτό είναι πολύ σημαντικό για την ανάπτυξη του χωριού. Τώρα, μιλώντας για το Φόδελε Μέρη, τι σου έρχεται στο νου. Πορτοκάλι. Πορτοκάλι. Η μυρωδιά, παιδιά. Τι μυρωδιά είναι αυτή. Τι απίστευτα πορτοκάλια είναι αυτά. Και τι κοντοζυγόνι. Εντάξει. Γιορτή πορτοκαλιού, κύριε Παντερή. Ένατη γιορτή κατά σειρά. Πότε είναι. 7 Απριλίου. 7 Απριλίου. Ώρα έναρξης τυπικά είναι 12 το μεσημέρι. Η γιορτή ξεκινάει από το νωρίς το πρωί και τελειώνει αργά το βράδυ. Πολύ αργά το βράδυ. Πέρυσι ήταν ο κόσμος πάρα πολύ. Είχαμε σταματήσει, αν θυμάμαι καλά, 2 χρόνια λόγω του COVID. Αλλά και φέτος πιστεύω ότι θα πάμε πολύ καλά. Πέρυσι ήταν πάντως ο κόσμος που αγκάλιασε. Γενικά, όλες τις χρονιές αγκαλιάζει πάρα πολύ κόσμο αυτή τη γιορτή. Είναι πολύ σημαντική για το χωριό. Και είναι και το πορτοκάλι, το οποίο είναι το σήμα κατατεθέν του Φόδελε. Εδώ τώρα, δεν ξέρω, ο τηλεθεατής μας ρωτάει κάτι χρονοδιαγράμματα για έργα στα σχολεία. Δεν ξέρω τι εννοεί ακριβώς, κύριε Παντερή. Εμείς έχουμε τώρα, εκτελούμε ένα έργο στον αύριο χώρο του σχολείου, αλλά και συντήρηση του δημοτικού σχολείου του Φόδελε. Από το κληροδότημα Μελισσίδη που είπαμε πριν, από χρήματα τα ιδία έσοδα της κοινότητας. Πάλι μέσω του Δήμου όμως χρηματοδοτούνται αυτά. Και έχουμε
τώρα αυτή τη στιγμή διαγωνισμό στον αέρα για νέο νηπιαγωγείο στο Φόδελε. Γιατί χρειάζεται την νηπιαγωγή, έχετε παιδάκια δηλαδή. Έχουμε νηπιαγωγείο, έχουμε παιδιά κανονικά. Όμως πάμε για νέο κτίριο. Μισό λεπτό, όταν λέτε έχουμε παιδιά, πόσα παιδιά εννοείται πηγαίνουν στο σχολείο αυτή τη στιγμή? Δημοτικό και νήπιο μαζί είναι 50 παιδιά ακριβώς. Τι λέτε, πολλά. 50 παιδιά. Πόσους μόνιμους κατοίκους έχει το Φόδελε? 500. Χειμώνα καλοκαίρι. Ναι, το καλοκαίρι ανεβαίνουμε λίγο, αλλά 500 είναι μόνιμη, σταθερή. Εντάξει, δυναμικό χωριό. Βέβαια και είναι δυναμικό χωριό και βέβαια και πρέπει και να στηριχτεί και να αναπτυχθεί περαιτέρω. Να φτιάξετε και νέο νηπιαγωγείο. Αυτό είναι πολύ σημαντικό, γιατί οι σχολικές μονάδες πρέπει να είναι τέτοιες που να μπορούν τα παιδιά να κάνουν το μάθημά τους και να μην έχουν προβλήματα στις τάξεις, ταξιακά που βλέπουμε διάφορα και είναι στενάχωρα αυτά τα πράγματα. Άρα πολλά τα έργα που τρέχουν πραγματικά στο Φόδελε, έτσι. Και εγώ καταλαβαίνω ότι με 50 παιδιά, λογικά, έχει πολύ νέο κόσμο, σωστά? Ναι, έχουμε πολλές οικογένειες. Είναι ένα χωριό το οποίο έχει κόσμο, είναι και ότι είναι τουριστικό χωριό, βοηθάει. Είμαστε κοντά στο Ηράκλειο, στο Γάζι. Δηλαδή, αυτά νομίζω ότι είναι βοηθάνε. Είμαστε δίπλα στην Εθνική Οδό. Δεν είμαστε, δηλαδή, αυτά πιστεύω ότι είναι αρκετά. Χαρήκαμε πάρα πολύ που μας τα είπατε και περισσότερο χαρήκαμε που έχουμε ένα τέτοιο όμορφο μέρος που το νοιάζεστε από ό,τι βλέπω, κύριε ό,τι Παντερή. Μπορούμε όλοι, εκεί βοηθάνε και οι συλλόγοι και εμείς το τοπικό εκεί, ό,τι μπορούμε και ο Δήμος όπου χρειαστεί και παλεύουμε. Έτσι. Τέλεια. Να είστε καλά. Θα τα πούμε εκεί κατά τις 7 του Απριλίου. 7 Απριλίου σας περιμένουμε, βέβαια. Ωραία, τέλεια. Τώρα ή στο Φόδελε θα τα πούμε ή εδώ θα δούμε πώς θα γίνει. Πάντως ότι για την γιορτή θα μιλήσουμε, αυτό είναι το μόνο σίγουρο. Σας ευχαριστούμε πολύ. Να είστε καλά.